Βλέπετε την οθόνη. Βλέπετε κάτι Ναι, στην τη βλέπετε. πλάτη. Τη βλέπετε ολόκληρη ή έχει κάτι στην πλάτη. Όχι. Τη βλέπουμε ολόκληρη. Λογικά Αλλά, ολόκληρη. Full screen. ναι, μια χαρά. Αυτό με το εξώφυλλο, έτσι, που λέει για την Bhagavad Gita. Ναι, 11 Δεκεμβρίου, Ωραία, τα τέλεια. λοιπά. Τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε την επίκληση. Brahma arpanam, Brahma havi, Brahma gnau, Brahma nahutam, Brahma vate nagantavyam, Brahma karma samadina. Om Sahana vavatu, Sahana bhunaktu, Saha viryam karavavahai. तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 लिपोन् नमस्कारोदिगी तो प्रेमा केना μεταφέρουμε αυτά που πρέπει να μεταφερθούν και να ακουστούν. Και θέλω να ξεκινήσω πάλι με μια μικρούλα εισαγωγή για την Κίτα, αν και έχουμε ήδη μιλήσει και στα δύο προηγούμενα επεισόδια, γιατί τώρα μπαίνουμε ακόμα πιο κοντά στο θέμα, στην ουσία. Θα μπούμε σήμερα στο δεύτερο κεφάλαιο και το δεύτερο κεφάλαιο θεωρείται το πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά ο Κρίσνα τα λέει όλα μες στο δεύτερο κεφάλαιο. Τα λέει, είναι σαν όταν ξεκινάς ένα μάθημα και ο καθηγητής σου εξηγεί για ποιο πράγμα θα μιλήσει στη συνέχεια. Οπότε τα παρουσιάζει πάρα πολλές έννοιες και τις οποίες τις αναλύει σε επόμενα κεφάλαια, μετά σε πιο πολλή έκταση. Και επίσης είναι το πρώτο κεφάλαιο που μιλάει ο Κρίσνα για πρώτη φορά. Και θυμόμαστε και πώς είναι η κατάσταση του Άρτζουνα από το προηγούμενο κεφάλαιο, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή σύγχυση και θέλει όπως και δίποτε να σηκωθεί και να φύγει από αυτό το πεδίο της μάχης, όπου είπαμε ο Κρίσνα πολύ έντεχνα τον οδήγησε ακριβώς μπροστά στους αγαπημένους συγγενείς και δασκάλους του. Εκεί που συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό, ενώ μέχρι τότε ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει. Όλο αυτό βέβαια είναι το context, ας πούμε, το πλαίσιο, για να δώσει δασκαλία που αφορά όλους τους ανθρώπους σε όλες τις καταστάσεις της ζωής. Και γι' αυτό θεωρείται ένα ίσως το πολυτιμότερο κείμενο. Αφού είναι το απάβγασμα όλων των ειδικών γραφών, ας πούμε. Και κάτι ενδιαφέρον που θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο, ότι ένα κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό που προσφέρει η Γκίτα είναι ότι σου μαθαίνει πώς να πεθαίνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε γιατί. Λέει στον Μπάτσα Γκόβινταμ,
το ποίημα που έγραψε ο Σακαρατσάρια, πολύ σπουδαίος, τεράστιος δάσκαλος του 9ου αιώνα, νομίζω, 9ου ή 8ου αιώνα, έγραψε «Όποιος μελετήσει έστω και λίγη από την Bhagavad Gita ή γευτεί λίγες σταγόνες από το νερό της Γκάγκα», του Γκάγκη δηλαδή, «ή σκεφτεί τον θεϊκό κύριο Κρίσνα, έστω και για μια φορά, δεν θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με το Γιάμα στο τέλος της ζωής του». Ο Γιάμα είναι ο θεός του θανάτου στην Ινδία. Είναι αυτός που έρχεται και σε παραλαμβάνει. Ο δικός μας, ο Άδης ήτανε, ο Χάρον, ο Χάρος. Όπως και να έχει. Γιατί το λέει όλο αυτό, ας πούμε, ο Σανκαρατσάρια, γιατί, εντάξει, δεν είναι ότι απλά θα πιείς δύο στάλες από την Γκάγκα ή θα σκεφτείς «Α, υπήρξε ο Κρίσνα». Εδώ εννοεί ότι αν τα κάνεις όλα αυτά με πραγματική προσήλωση και αφοσίωση, δηλαδή με την ψυχή σου, βάζεις την ψυχή σου και διαβάζεις την Γκίτα, τι σημαίνει ότι δεν θα διαπραγματευτείς με το Γιάμα, λέει ο Σουάμι, ότι όλοι οι άνθρωποι την ώρα του θανάτου τους κλαίνε και θέλουν να παρατείνουν τη ζωή και λένε «Δώσε μου, σε παρακαλώ, λίγο ακόμα χρόνο». Όσοι έχουμε, λέει, παιδιά, θέλουμε να δούμε και εγγόνια. Όσοι έχουν εγγόνια, θέλουν να τα δούνε να μεγαλώνουν. Ποτέ δεν τελειώνουν οι επιθυμίες του ανθρώπου. Αυτός που έχει μελετήσει την Κίτα, αυτό που εννοεί εδώ ο Σανκαρατσάρια, είναι ότι είναι πολύ έτοιμος να κάνει τη μετάβαση στον άλλο κόσμο. Είναι προετοιμασμένος και δεν θα υποδεχτεί το γιάμα, το θάνατο, με αντίσταση, με φόβο, με προσκολήσεις για τον κόσμο. Θα έχει μάθει πώς να κάνει μια μετάβαση τέλεια, ομαλά. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί, όπως έλεγε ο Σωκράτης, πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις πώς να πεθάνεις. Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετώσει και το τεθνάνε οίκιστα αυτής ανθρώπων φοβερών. Δηλαδή, αυτοί που φιλοσοφούν σωστά ασκούνται πράγματι στο να πεθαίνουν και αυτοί από όλους τους ανθρώπους φοβούνται λιγότερο το θάνατο. Άρα, από τον ορισμό του Σωκράτη για το τι είναι σωστή φιλοσοφία, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η Γκίτα, αφού σου μαθαίνει πώς να πεθάνει σωστά και να μην φοβάσαι το θάνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπου έχω ακούσει κάτι ή όπου έχω κάτι που ταιριάζει με Έλληνες φιλοσόφους, θα το παραθέτω με την Κίτα, γιατί θέλω να φαίνεται και ότι δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς και προς τους προγόνους μας ή προς τη φιλοσοφία που υπήρχε σε αυτόν τον τόπο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι ότι είναι τελείως ξενόφερτο, ότι εμείς είδαμε την Ινδία και μόνο η Ινδία υπάρχει, αλλά ότι κάποτε που ο κόσμος ήταν πιο σοφός, οι άνθρωποι μοιράζονταν αυτές τις πεπιθήσεις και ήταν η οικουμενική αυτή η γνώση, αυτή η φιλοσοφία, η οποία αποτυπώνεται μες στην Κίτα και που κατά καιρούς έχει διατυπωθεί από πολλούς δασκάλους. Και επειδή είπαμε ότι οι επιθυμίες είναι αυτές που συχνά μας εμποδίζουν να πεθάνουμε όπως πρέπει να πεθάνει ένας φιλόσοφος, η Γκίτα μας μαθαίνει και πώς να ζούμε. Και γι' αυτό επίσης είναι πολύ σημαντική. Και βρήκα ένα στίχο εδώ που μου έχει κάνει εντύπωση, που εξηγεί για ποιο λόγο οι επιθυμίες είναι η ρίζα των δεινών. Ειδικά όποιος ξέρει και από τον βουδισμό, η επιθυμία και η προσκόλληση, ας πούμε, είναι το νούμερο ένα αιτία του πόνου που βιώνουν όλα τα πλάσματα. Και λέει εδώ αυτός ο στίχος: «Δεν ευχαριστηθήκαμε εμείς τις απολαύσεις, μας καταβρόχθησαν όμως εκείνες, οι ίδιες επιθυμίες. Δεν επιδοθήκαμε σε αυστηρές πειθαρχίες και όμως τσουρουφλιστήκαμε». Εννοεί, όπως οι άνθρωποι που είναι σαν ασκητές, πολύ ξερακιανοί από τις σκληρή πειθαρχία, εμείς δεν το κάναμε αυτό και όμως γίναμε έτσι, λέει, σαν αυτούς, τους καμένους από την άσκηση. Εννοεί, γίναμε έτσι γιατί
Οι ίδιες οι απολαύσεις φθείρουν το σώμα και τον άνθρωπο. Ο χρόνος δεν ξοδεύεται. Ξοδευόμαστε όμως εμείς, ζυγώνοντας το τέλος μας. Δεν εξαντλούνται οι επιθυμίες, εξαντλούμαστε όμως εμείς και γερνάμε. Μια μετάφραση αυτού του στίχου, δηλαδή, ότι θέλει να πει ότι ο άνθρωπος όσο τρέφει τις επιθυμίες και λέει «ΟΚ, θα την ικανοποιήσω και αυτήν», είναι σαν να ρίχνει καύσιμο στη φωτιά η οποία μόνο θα φουντώνει, δεν θα σβήνει. Αυτό είναι απλά ένας ενδεικτικός στίχος του πώς βλέπει η Βεντάντα το ότι είναι το πιο σημαντικό είναι να ελέγχει ο άνθρωπος τις επιθυμίες. Θα το δούμε πιο κάτω και στην Γκίτα. Και γι' αυτό η Γκίτα μας μαθαίνει πώς να ζούμε. Ο Σπύρος σήκωσε το χέρι του. Βαγγέλη, σε ποιο το βιβλίο βρίσκουμε αυτό το στίχο, σε ποιο έργο? Αυτό το έργο είναι το Βαϊράγκια Σάτακα. Το έχω γράψει από κάτω. Αλλά έτσι λέγεται. Είναι ένα ποίημα σανσκριτικό. Νομίζω το έχει γράψει ένας βασιλιάς και μπορεί να το ψάξω και να σου πω, δεν ξέρω να σου πω τώρα με ακρίβεια σε ποιο έργο βρίσκεται αυτό. Ωραία, θα το σημειώσω και εγώ για να σε ρωτήσω ξανά, να σου θυμίσω. Μπράβο, ναι. Για να το κοιτάξω και να σου απαντήσω, γιατί τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς από ποιο κείμενο είναι παρμένο, αλλά έτσι λέγεται σαν ποίημα το Βαϊράγκια Σάτακα. Βαϊράγκια είναι η απάρνηση, δηλαδή Σάτακα μπορεί να είναι και ο αριθμός των στίχων, δηλαδή μπορεί να είναι 7 στροφές της απάρνησης, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Αλλά μη σου λέω από το κεφάλι μου, ας το ψάξω και θα σου πω την άλλη φορά. Και επειδή η Γκίτα μαθαίνει στον άνθρωπο πώς να ζει, πώς να προσεγγίζει τις επιθυμίες, γι' αυτό το λόγο είναι του μαθαίνει πώς να ζει. Και ένας άλλος χαρακτηριστικός στίχος της Βεντάντα, που δείχνει και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι ότι ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε διλήμματα. Λέει από την Κάτα ο Πανισάτ, «Το καλό και το ευχάριστο πλησιάζουν από κοινού τον άνθρωπο. Όποιος διαθέτει νοημοσύνη και διάκριση, αφού τα εξετάσει καλά, ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Ο σοφός επιλέγει το καλό αντί του ευχάριστου, ενώ ο ανόητος από απληστία και προσκόλληση επιλέγει το ευχάριστο». Και αυτό το κείμενο της Κάτω από Ανισάτ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτός ο στίχος εδώ ουσιαστικά είναι ότι συνεχώς παρουσιάζονται δύο επιλογές μπροστά μας. Και ο σοφός, αυτό είναι να έχει σοφία, είναι αυτός που θα καταλάβει ποιο είναι καλό και ποιο είναι ευχάριστο και θα διαλέξει το καλό, το οποίο πολλές φορές είναι δυσάρεστο στην αρχή. Είναι επίπονο να κάνεις την επιλογή του καλού, αλλά μακροπρόθεσμα έχει τα θετικά αποτελέσματα και σε κάνει χαρούμενο μακροπρόθεσμα. Ενώ το ευχάριστο, λέει στην Κάτω από Ανισάτ, είναι ευχάριστο για λίγο και μετά οδηγεί στη δυστυχία. Γιατί το βάλα αυτό το στίχο εδώ? Γιατί και αυτό τον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις στον διδάσκει η Γκίτα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κείμενο. Και ένας λόγος ακόμα. Επίσης, να πω ότι αυτός ο στίχος μου θυμίζει και την παραβολή του Ηρακλή, ο οποίος είχε να διαλέξει το δρόμο της αρετής και της κακίας, αν θυμάστε, στην αρχή της καριέρας του σαν ημίθεος. Είχε να διαλέξει και διάλεξε την αρετή, βέβαια. Αλλά έχω να παρατηρήσω ότι στην περίπτωση του Ηρακλή είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί είναι η αρετή και η κακία. Okay, η κακία το βλέπουμε. Κανείς δεν θέλει να είναι κακός. Αλλά εδώ είναι πιο προχωρημένη, μου φαίνεται, το δίλημα. Καλό ή ευχάριστο? Το ευχάριστο συνήθως μας είναι πολύ πιο δελεαστικό από την κακία. Παρένθεση. Οπότε είναι πιο λεπτοφύες δίλημα αυτό, μου φαίνεται εδώ. Anyway. Στην ουσία το ίδιο είναι. Το ίδιο δίλημα είναι. Αυτά τα εισαγωγικά για να θυμίσω εδώ ότι η προσκόλληση, που λέει εδώ η τελευταία λέξη,
του στίχου αυτού του δεύτερου, είναι ότι είναι αυτό που είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο της Γκίτα, ότι ο Άρτζουνα δεν μπορούσε να διαλέξει το σωστό και είχε πάθει σύγχυση και ακριβώς αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει. Ποιο ήταν το καλό, αυτό που έπρεπε να γίνει για να είναι ωφέλιμο για όλους και ποιο ήταν το ευχάριστο για εκείνον, αλλά επιλεγμένο από προσκόλληση. Αυτό είχε εντοπίσει και ο Κρίσνα και ήθελε να τον κάνει να πολεμήσει. Αλλά να πολεμήσει για το σωστό λόγο και όχι από μίσος. Ξεκινάμε λοιπόν και θυμόμαστε ότι ο Άρτζουνα κατατρέχεται από προσκόλληση. Τώρα έχω βάλει πολλούς στίχους εδώ και κάποιους μπορώ να σας τα διαβάσω από το βιβλίο εντάχει, αλλά τους πιο σημαντικούς τους έχω βάλει στα slides. Δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά στο δεύτερο κεφάλαιο, αλλά θα δούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ξεκινάει το δεύτερο κεφάλαιο. Τον πρώτο στίχο είδατε, δεν σας τον έχω βάλει. Όπου ο αφηγητής, ο Σαντζάγια, μιλάει και λέει σε αυτόν που είχε έτσι από τον ίκτο καταβληθεί, που τα μάτια του γεμάτα δάκρυα είχαν θαμπώσει, τον θλιμμένο, ο Κρίσνα είπε τα λόγια τούτα. Άρα αυτός ο διάλογος, είπαμε, είναι μια αφήγηση του Σαντζάγια. Και από ό,τι έμαθα πρόσφατα, τους πλατωνικούς διαλόγους που είναι έτσι μια αφήγηση από κάποιον που λέει ο τάδε είπε αυτό και ο τάδε απάντησε αυτό, τους λέμε αφηγηματικούς διαλόγους. Άρα η Bhagavad Gita είναι ένας αφηγηματικός διάλογος, όπως είναι και πολλά έργα του Πλάτωνα. Γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα έργο, ένας τρόπος να μεταδοθεί πιο ζωντανά η διδασκαλία και πιο άμεσα, πιο παραστατικά. Και εδώ είναι τα πρώτα λόγια του Κρίσνα. Και του λέει, μόλις αφού ο Άρτζουνα έχει πει όλα τα επιχειρήματα για ποιο λόγο να μην πολεμήσει, γιατί όλο αυτό είναι λάθος, γιατί πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Καλύτερα να πεθάνω, του λέει. Και του λέει ο Κρίσνα, ο Άρτζουνα, πώς μπόρεσε να σε καταλάβει μια τέτοια πλάνη, τούτη την κρίσιμη ώρα. Αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν σε ένα ευγενές άτομο που γνωρίζει την αξία της ζωής. Δεν οδηγούν τον άνθρωπο στον παράδεισο, αλλά στην απώλεια της καλής του φήμης. Εδώ ο Κρίσνα ήδη προσπαθεί να τον ταρακουνήσει. Από τη μια, του διευκρινίζει ότι έχει πέσει σε πλάνη, ενώ ο ίδιος νομίζει ότι ξέρει το σωστό, ότι το σωστό είναι να φύγει. Μετά του λέει ότι εσύ είσαι ένα ευγενές άτομο. Δεν αρμόζει να σκέφτεσαι έτσι. Όπως λέει ο καθηγητής στο σχολείο, θα πει στο είσαι καλό παιδί, γιατί το κάνεις αυτό. Και μόλις θα το ακούσει ο άλλος, θα πει «Α, ο δάσκαλος με θεωρεί καλό παιδί». Άρα είναι ένα τέχνασμα και του Κρίσνα. Του λέει «Εσύ είσαι ευγενής άτομο». Στην άλλη μετάφραση τον λένε «Άριο, είσαι ένας Άριος, είσαι ανώτερον». Μην σκέφτεσαι έτσι, ας πούμε. Και αυτά τα πράγματα δεν θα σε φέρουν στον παράδεισο, που αυτό υποτίθεται είναι γενικός ο στόχος των ανθρώπων, αλλά στο να χάσεις την καλή σου φήμη. «Ω γε της Πριτά», του λέει, «μην ενδίδεις αυτή την ανανδρία. Δεν σου ταιριάζει. Απαλλάξω από μια τέτοια μικροπρεπή λιποψυχία και σήκω, κατακτητή των εχθρών». Εδώ του τα λέει ακόμα πιο χοντρά. Για να τον ταρακουνήσει, αυτός είναι ένας ξατρίγια, είναι πολεμιστής. Και εδώ τον λέει άνανδρο και λιπόψυχο. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη προσβολή. Ουσιαστικά τον θίγει. Του θίγει λίγο και τον εγωισμό, του λέει «κάτσε ρε φίλε», του λέει «αυτό είναι δειλία που πας να κάνεις». Οπότε και ο άλλος ταράζεται, ας πούμε, κοντοστέκεται. Όποιος έχει το βιβλίο, τον Παντουβά, θα δει ότι οι μεταφράσεις αυτές είναι διαφορετικές. Είναι παρόμοιες, αλλά δεν είναι ίδιες. Δεν έχω βάλει τα κείμενα του Παντουβά. Έχω βάλει αυτό που θεωρώ εγώ πιο σωστό με βάση και το κείμενο που έχω πάρει από το Άσραμ στην Ινδία
Και μια άλλη μετάφραση που έχουν κάνει σε ένα κέντρο που μελετάνε την Κίτα και το συνδυάζω με τον Παντουβά και διαλέγω τον καλύτερο κατ' εμέ τρόπο. Αλλά έχοντας και τον Παντουβά έχετε και τα σχόλιά του και αυτό είναι χρήσιμο. Ο Παντουβάς επίσης το έβγαλε το βιβλίο το 79, οπότε είναι και ο λόγος του λίγο πιο παλιός σε σχέση με το δικό μας, οπότε μπορεί και να καμιά φορά να μην διευκολύνει και πάρα πολύ στην κατανόηση. Γι' αυτό το βάζω όπως νομίζω ότι είναι πιο κατανοητά. Ο Άρτζουνα είπε, εδώ έχω περάσει 4 στίχους, θα τους πω εντάχει. Του λέει, πώς μπορώ, Κρίσνα, σε μάχη να χτυπήσω με βέλη τον Μπίσμα και τον Ντρόνα, που είναι δασκάλι του, που είναι άξιοι λατρείας. Καλύτερα, ακόμα και ψωμίζει διανιάς να φάω σε αυτόν τον κόσμο, παρά να θανατώσω αυτούς τους τιμημένους δασκάλους. Αν τους σκοτώσω, ακόμα και αν αυτοί είναι άπλιστοι για πλούτη, οι απολαύσεις μου σε αυτή τη ζωή θα είναι κυλιδωμένες με αίμα. Και δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα ήταν καλύτερο. Εμείς να τους νικήσουμε ή αυτοί να μας νικήσουν. Μπροστά μας στέκουν αυτοί που αν τους σκοτώναμε, δεν θα θέλαμε να ζήσουμε. Η γη του Τριταράστρα. Άρα είναι ένα τελευταίο μικρό παραλήρημα που έχει ο Άρτζουνα εδώ, που λέει «Δεν ξέρω αν θέλω να ζήσω σε αυτή τη μάχη, προτιμώ να πεθάνω, ας πούμε, παρά να σκοτώσω τους αγαπημένους μου δασκάλους». Και καταλήγει σε αυτό το πολύ σημαντικό στίχο και λέει «Η φύση και ο νους μου έχουν σαστήσει και δεν γνωρίζω ποιο είναι το καθήκον μου. Με έχει κυριεύσει το ελάττωμα της δειλίας. Παραδίνομαι σε σένα σαν μαθητή σου. Δίδαξέ με, σε παρακαλώ και πες μου με βεβαιότητα τι είναι το καλύτερο για μένα». Αυτή η στιγμή είναι η καθοριστική στιγμή που ο Άρτζουνα είναι έτοιμος να λάβει τη διδασκαλία. Έπρεπε να περάσει από όλη αυτή τη σύγχυση για να είναι έτοιμος να ακούσει την Bhagavad Gita. Τόσα χρόνια τον ξέρει τον Κρίσνα, ο Κρίσνα ποτέ του δεν του είπε ότι είναι ένας θεϊκός δάσκαλος. Ποτέ του δεν του δώσε διδασκαλία. Αλλά για να τον φέρει σε αυτή την κατάσταση, τον οδήγησε με το άρμα μπροστά στους αγαπημένους του. Και έτσι έχουμε την παράδοση του Άρτζουνα, που είναι αυτό που όλοι ζητάμε να παραδοθούμε βασικά στο δάσκαλο, τον εσωτερικό, και να μας καθοδηγήσει. Αλλά για να οδηγηθεί στην παράδοση, αν δεν το καταφέρεις από μόνος σου, θα σε πάει η ζωή. Όπως το είπαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ότι είναι η δυσκολία αυτή που σε φέρνει τελικά να ζητήσεις το Θεό και τη βοήθεια. Εδώ λοιπόν, πρώτη φορά λέει, είμαι μαθητής σου, ας πούμε. Γίνομαι μαθητής σου, δίδαξέ με. Σε θέλω σαν δάσκαλο. Και προχωράμε και λέει ο Σαντζάγια, ο αφηγητής, αφού έτσι μίλησε στον κύριο των αισθήσεων, ο νικητής του ύπνου και εξολοθρευτής των εχθρών, ο Άρτζουνα. Θα δείτε, όπως είπαμε, έχει πολλά επίθετα, συνεχώς επαναλαμβάνω τα επίθετα, τα χαρακτηριστικά. «Δεν θα πολεμήσω», είπε στον Γκόβιντα, τον Κρίσνα, και έμεινε σιωπηλός. Σε αυτόν που στους δυο στρατούς ανάμεσα στεκόταν αποκαρδιωμένος, ο κύριος των αισθήσεων, ο Κρίσνα, αμυδράχαμο γελώντας, είπε τα λόγια τούτα. Βλέπετε ότι ο Κρίσνα βλέπει την παρέτηση του Άρτζουνα και έχει ένα μηδίαμα, δηλαδή δεν έχει θυμώσει μαζί του που φέρεται έτσι, αλλά τον συμπονάει κιόλας και μάλλον γελάει με την ευρύτερη ανθρώπινη κατάσταση. Αλλά είναι... πού είναι? Ναι, δείχνει και ότι έχει μια αγάπη για αυτόν, έτσι. Δεν είναι ένας δάσκαλος αυστηρός που θα τον μαλώσει που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το αντίθετο. Και ξεκινάει με πολύ δυνατή διδασκαλία, κατευθείαν. Δηλαδή είναι το σοκ που θα σε ξυπνήσει. Και του λέει, ο κύριος είπε,
Θρηνείς για εκείνο που δεν πρέπει να θρηνείται και ας μεταχειρίζεσαι σε λόγια σοφά. Οι αληθινά σοφοί δεν θρηνούν ποτέ, ούτε για τους ζωντανούς, ούτε για τους πεθαμένους. Τώρα εδώ μπορεί ο άλλος να προβληματιστεί και θα πει «Μα δεν θρηνείς ποτέ και για αυτόν που έχασες και αυτόν που πέθανε δεν τον θρηνώ». Τι θέλει να πει ο Κρίσνα? Τον βάζει και προβληματίζεται και του εξηγεί και μάλλον συνεχίζει να του λέει τέτοια ενιγματικά λόγια. «Δεν υπήρξε ποτέ εποχή που δεν υπήρχα εγώ ή εσύ ή αυτοί οι ηγεμόνες και ούτε θα έρθει ποτέ εποχή που δεν θα υπάρχουμε όλοι εμείς στο μέλλον». Και αυτός ο στίχος είναι πολύ δυνατός και εμένα με έχει βοηθήσει και για απώλειες, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά αν το δεχτείς ότι αυτό ισχύει, βέβαια θα το εξηγήσει πιο μετά, τώρα μιλάμε αν ήδη καταλαβαίνεις τι θέλει να πει ο Κρίσνα, όταν λέει ότι αυτοί δεν θα πάψουν να υπάρχουν, ακόμα και αν πεθάνουν. Ούτε εσύ θα πάψεις να υπάρξεις, ούτε ποτέ υπήρξε περίοπτωση που να μην υπήρχες. Είναι δυνατή δήλωση που τον ταρακουνάει τον άλλον που έχει πέσει στην πλάνη του. Και εδώ είναι που το εξηγεί. Όπως η ενσαρκωμένη ψυχή περνάει από τα στάδια της παιδικής ηλικίας, της νιώτης και του γύρατος μέσα στο σώμα, με τον ίδιο τρόπο περνά και σε ένα άλλο σώμα την ώρα του θανάτου. Αυτό δεν προκαλεί ταραχή ή σύγχυση στο σοφό. Και εδώ, κατευθείαν, το πρώτο επιχείρημα του Κρίσνα για το γιατί πρέπει να πολεμήσεις και να μην φέρεσαι με δειλία και με φόβο, είναι ότι είμαστε ψυχές αθάνατες. Και πρέπει να γνωρίζεις ότι περνάμε από πολλά σώματα. Άρα εδώ πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει την κοίτα και να την εκτιμήσει, πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μετεσάρκωση και ότι είμαστε ψυχές. Αυτό είναι μια πολύ βασική γνώση πάνω στην οποία στηρίζεται η Βεντάντα, το Σανάτανα Ντάρμα, η Ινδική παράδοση και όχι μόνο. Και γι' αυτό θέλω να πάρω και το Σοκράτη σαν ενίσχυση και της ελληνικής παράδοσης πάνω στη μετεσάρκωση. Και λέει ο Σοκράτης, ότι υπάρχει το αναδιώσκεστε, το γράφει στα αρχαία, στο Φέδωνα, το κείμενο Φέδωνα, στο Πλάτωνα. Λέει ο Σοκράτης, οι ζωντανοί γεννιούνται από τους πεθαμένους, όχι λιγότερο από ότι οι πεθαμένοι από τους ζωντανούς. Λέει, τους ζώντας εκ των τεθνεώτων γεγονένε, ουδέν ήτον ή τους τεθνεώτας εκ των ζώντων. Όπως λέει, οι πεθαμένοι βγαίνουν από τους ζωντανούς, δηλαδή όποιος ζει κάποια στιγμή πεθαίνει και γίνεται πεθαμένος. Έτσι λέει, όποιος έχει πεθάνει κάποια στιγμή γίνεται ζωντανός. Άρα αυτό υπάρχει στην ελληνική παράδοση. Και λέει παρακάτω, πραγματικά υπάρχει αναβίωση και οι ζωντανοί γεννιούνται από τους πεθαμένους και μάλιστα λέει και τις, πού πάνε οι ψυχές, λέει ο Σοκράτης, σε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο ο Φέδωνας που είναι οι τελευταίες ώρες του Σοκράτη και προσπαθεί να εξηγήσει στους μαθητές του που κλαίνε, να τους παρηγορήσει ότι ρε παιδιά μη στεναχωριέστε, εγώ δεν πεθαίνω, θα πεθάνει το σώμα μου, αλλά εγώ δεν είμαι αυτό. Και προσπαθεί να τους αποδείξει την ύπαρξη της ψυχής με επιχειρήματα. Οι Έλληνες, από ό,τι φαίνεται, είμαστε πιο εγκεφαλικοί, όπως ήταν και οι αρχαίοι, είχαν τόσο πολλά κείμενα, έτσι πολύ βαθιστόχαστα, γιατί έπρεπε να πιστούμε ότι κάτι είναι. Αν δεν μας έπιθες με επιχειρήματα, δεν υπήρχε. Ενώ ο Κρίσνας το λέει. Αυτό συμβαίνει. Το είπα, ο Κρίσνα τελείωσε. Αυτό συμβαίνει.
Ο Σωκράτης χρησιμοποιεί επιχειρήματα. Αλλά θέλω να παίρνω το παράδειγμα του Σωκράτη, γιατί είναι γνωστό, έχει πει και ο Μπάμπα, ότι ο Σωκράτης, από τους Έλληνες ο Σωκράτης ήταν αβατάρ. Δηλαδή, όμοιος του Κρίσνα. Δηλαδή, θεϊκή συνειδητότητα πλήρως ενσαρκωμένη με την επίγνωση της θεϊκής της φύσης. Άρα ο Σωκράτης μας μιλάει επίσης για μετενσάρκωση. Όπως ξέρουμε, ο Πυθαγόρας μιλάει για μετενσάρκωση και μάλιστα λένε ο Πυθαγόρας θυμότανε μέχρι 20 γενιές πίσω, νομίζω, 20 ενσαρκώσεις του. 20 φορές που είχε ενσαρκωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, θέλω να πω με όλο αυτό ότι η μετενσάρκωση δεν είναι ξένη στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλά σημεία που το αναφέρουν αυτό. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστό γιατί ο χριστιανισμός δεν το ενθαρρύνει, αλλά και μέσα στα χριστιανικά κείμενα ακόμα υπάρχουν αποσπάσματα που δείχνουν τη μετενσάρκωση. Τώρα δεν θα κάνουμε ολόκληρη, μάλλον αν θέλετε το συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά ήθελα απλά να το συνδυάσω λίγο με την Ελλάδα. Ότι εδώ ο Κρίσνα απλά εξηγεί πολύ απλά, με πολύ απλά λόγια, ότι όπως η ψυχή σου, αυτό που λες είμαι εγώ, είναι το ίδιο με αυτό που ήταν όταν ήσουν ένα παιδί, με αυτό που είσαι όταν είσαι μεσήλικας, το ίδιο όταν είσαι γέρος. Το σώμα όλο έχει αλλάξει, όλα τα κύτταρα έχουν αλλάξει. Ο νους έχει αλλάξει, γιατί πολλές φορές, θέλω να πω, έχει αλλάξει σκέψεις, ιδέες πιθανόν. Αλλά αυτό το αίσθημα ότι εγώ είμαι εγώ και αν θυμηθώ τις παιδικές μου εμπειρίες θα πω εγώ τις έζησα, αυτό το αίσθημα του εγώ είναι πάντα το ίδιο. Αυτό λέει ο Κρίσνα, το ίδιο αίσθημα αυτού θα το έχεις και όταν θα πεθάνεις. Θα υπάρχει αυτό. Θα συνεχίσεις να υπάρχεις δηλαδή. Και τώρα αυτούς τους στίχους θα τους περάσουμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί εδώ του εξηγεί πώς δημιουργεί την ψευδαίσθηση του κόσμου η ψυχή. Λέει, επί αφές των αισθήσεων, το κρύο και τη ζέστη, τη χαρά και τη λύπη γεννούν. Δηλαδή όλα αυτά τα δίπολα του κόσμου γεννιούνται από τις αισθήσεις και από τα αντικείμενα των αισθήσεων, τα οποία έρχονται και φεύγουν και είναι εφήμερα. Αυτά υπόμενέ τα. Δηλαδή, μη δίνεις πολύ σημασία σε αυτά τα δίπολα που βιώνεις γύρω σου. Υπόμενέ τα, ο Μπάρατα του λέει. Εκείνος ο άνθρωπος που αυτά δεν τον ταράζουν, ο πρώτε ανάμεσα στους άνδρες, επίθετο και αυτό που τον κοσμητικό, που μένει ίδιος στη λύπη και στη χαρά, σταθερός, αυτός είναι άξιος για την αιώνια ζωή. Όλα αυτά θα τα εξηγήσει σε επόμενα κεφάλαια. Ούτε το ανύπαρκτο έχει διάρκεια, ούτε το αιώνιο παροδικότητα. Και αυτός είναι βαθύς στίχος. Αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, το ανύπαρκτο, δεν υπήρξε ποτέ, δεν είναι ότι έχει διάρκεια. Αυτό που είναι αιώνιο, είναι αιώνιο, δεν έχει παροδικότητα. Άρα, σου λένε πολύ ξεκάθαρο τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Προσπαθεί κατευθείαν να τον βάλει στην πιο βαθιά φιλοσοφία. Γι' αυτό λέγεται ο γιόγκα της αναλυτικής γνώσης, το δεύτερο κεφάλαιο, ο Σάνκια Γιόγκα. Να τον πάει κατευθείαν στην πιο βαθιά γνώση ότι υπάρχει ένα πράγμα που είναι αληθινό και που όλα τα άλλα δεν είναι αληθινά. Άρα μην κλαις για τα μη αληθινά. Εστιάσου στο αληθινό. Για να το συνεφέρει και από το συναισθηματικό κοκομπλόκο που έχει πάθει. Και λέει, ούτε το ανύπαρκτο έχει διάρκεια, ούτε το αιώνιο παροδικότητα. Έτσι αποφάνθηκαν εκείνοι που βλέπουν την αλήθεια, έχοντας παρατηρήσει τη φύση αυτών των δύο. Αυτή που λέγαμε με τον Εμίλιο χθες, αυτοί οι οποίοι παρατήρησαν
πριν από χιλιετίες και είπαν αυτό συμβαίνει. Γιατί το ήταν τα όντα αυτά τα εξελιγμένα οι οποίοι είχαν άμεση εμπειρία της αλήθειας. Μάθε πως άφθαρτο είναι εκείνο από το οποίο όλο αυτό το σύμπαν διαπερνάτε. Και αυτού του άφθαρτου φθορά κανείς δεν μπορεί να επιφέρει. Άρα υπάρχει κάτι το οποίο είναι άφθαρτο, το οποίο διαπερνά όλο το σύμπαν. Τι διαπερνά όλο το σύμπαν? Αυτό που είναι πανταχού παρόν. Άρα μιλάει για το Θεό, τη θεϊκή συνειδητότητα, το άτμαν, την ψυχή. Με πολλούς τρόπους μπορεί να το πει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρεις ότι αυτό είναι αιώνιο, άφθαρτο και δεν αγγίζεται από όλα τα υλικά. Πως έχουν ένα τέλος τούτα τα σώματα, λέγεται του αιώνιου κάτοικου, που είναι άφθαρτος και απροσμέτρητος. Αυτή την πήρα από κάπου τη μετάφραση και δεν έκατσα να τη φτιάξω λίγο ακόμα. Λέγεται πως έχουν ένα τέλος τα σώματα του αιώνιου κατοίκου. Άρα υπάρχει κάποιος κάτοικος μέσα στα σώματα, ο οποίος είναι άφθαρτος και απροσμέτρητος. Αυτός είναι άφθαρτος και απροσμέτρητος, αλλά τα σώματα είναι φθαρτά, έχουν τέλος. Γι' αυτό του λέει πολέμησε ο Μπάραντα. Μη χολοσκάς, του λέει για τα σώματα, να σε νοιάζει ο κάτοικος. Αυτός είναι αληθινός. Σπύρος has raised hand. Το λέει σχετικά ωραία εδώ ο Παντουβάς. Για πες. Πως έχουν ένα τέλος τα σώματα τούτα, γνωστό είναι. Mm-hmm. Μα ο κάτοικος του σώματος είναι αιώνιος, άφθαρτος, απεριόριστος. Για τούτο λοιπόν πολέμησε ο Μπαράτα. Ναι, ο Μπάρατα. Έχεις δίκιο, την πήρα από άλλο αυτή. Έχεις δίκιο. Πιο εύκολο να το καταλάβεις έτσι. Ο κάτοικος του σώματος είναι αιώνιος, άφθαρτος, απεριόριστος. Ναι, εδώ αυτά είναι, τα βάλα όλα μαζί γιατί είναι αποσπάσματα που δεν τα μετέφρασα, γιατί δεν είναι στο βιβλίο που μεταφράζω τώρα. Εκεί που μεταφράζω έχει επιλεγμένους στίχους και αυτούς δεν τους είχε εκεί, οπότε τους πήρα από κάπου αλλού και δεν έκατσα να τους δω πολύ προσεκτικά. Οπότε καλά κάνεις και το επισήμανες, μπράβο. Και μετά, το 19, λέει «Εκείνος που νομίζει ότι είναι φωνιάς και εκείνος που νομίζει ότι φωνεύεται έχουν και οι δύο άγνοια του εαυτού. Ο εαυτός ούτε φωνεύεται ούτε φωνεύει». Άρα λοιπόν, συνεχώς προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τον επαναφέρει, να του μιλήσει για την αλήθεια της ψυχής. Ότι η αλήθεια είναι η ψυχή, ο εαυτός και όχι τα αισθητηριακά αντικείμενα και ο κόσμος. Και συνεχίζουμε και μέχρι εδώ θα φτάσουμε σήμερα, δεν θα πάμε παρακάτω. Και λέει, αυτός ο εαυτός δεν γεννιέται και δεν πεθαίνει ποτέ. Ούτε γεννήθηκε, ούτε γεννιέται, ούτε και πρόκειται να γεννηθεί. Είναι αγέννητος, αιώνιος, αμετάβλητος και αρχέγονος. Δεν χάνεται ακόμα και όταν χάνεται το σώμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Σαν μάντρα και μόνο να το σκέφτεσαι και να λες «Εγώ είμαι αυτός». «Εγώ είμαι ο εαυτός. Εγώ δεν γεννιέμαι και δεν πεθαίνω. Δεν γεννήθηκα, δεν γεννιέμαι, δεν πρόκειται να γεννηθώ. Είμαι αγέννητος, αιώνιος, αμετάβλητος, αρχέγονος». Γι' αυτό οι περισσότεροι από τους στίχους της Γκίτα είναι μάντρα που μπορεί κάποιος να τα επαναλαμβάνει για τον εαυτό του γιατί του λένε την αλήθεια για τον εαυτό του βασικά. Όχι για να πετύχεις κάποιο στόχο, αλλά γιατί αυτός είσαι. Αυτό που βλέπουμε που είναι το συνεχώς μεταβαλλόμενο σώμα και νους, δεν είμαστε. Δεν είμαστε αυτό. Ο Κρίσνα ξεκινάει κατευθείαν από αυτή τη γνώση, να τον αφυπνίσει. Όποιος γνωρίζει αυτόν ως άφθαρτο, αιώνιο, αγέννητο και αναλύωτο,
Πώς αυτός ο άνθρωπος, ο ηγέτης Πριτά, να βάλει να σκοτώσουν ποιον, ή πώς να σκοτώσει ποιον. Κατάλαβες, όταν εσύ γνωρίζεις το άτμαν, δεν έχεις πια εχθρούς, δεν θες κάποιον να σκοτώσεις, δεν μπορεί κάποιος να σε σκοτώσει. Γι' αυτό είναι η πιο σημαντική από όλες, είναι η γνώση του άτμαν. Και λένε ότι είναι η μοναδική γνώση. Η μία γνώση είναι αυτή, όλα τα άλλα είναι πληροφορίες, αλλά αυτό είναι η γνώση, να γνωρίσεις, όχι με το νου, αλλά να γνωρίσεις με το να το βιώσεις και να το ζεις συνειδητά, ότι είσαι το άφθαρτο, το αιώνιο άτμαν. Άμα έχεις αυτή την επίγνωση τη συνειδητή, ό,τι και να συμβαίνει δεν θα σου προκαλεί φόβο, λέει ένας άλλος στίχος σε κάποια Ουπανισάδ. Ποια προσκόλληση και ποιος φόβος να υπάρξει για αυτόν που έχει δει το υπέρτατο. Δηλαδή αυτός βλέπει ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο που ζούμε. Και μετά ο 22 στίχος είναι πολύ χαρακτηριστικός και αξίζει να τον θυμόμαστε, που λέει όπως ο άνθρωπος πετά τα πολυκερισμένα ρούχα του και φορά καινούρια, ο ενσαρκωμένος εαυτός εισέρχεται σε καινούρια σώματα, απορρίπτοντας τα φθαρμένα. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία εικόνα. Ο εαυτός δηλαδή ντύνεται τα σώματα όπως εμείς αλλάζουμε ρούχα, σαν να σου λέει. Άρα μη χολοσκάς για τα ρούχα, του λέει ξανά και ξανά. Αυτόν τον εαυτό ούτε όπλο δεν τον καταστρέφει, ούτε η φωτιά τον καίει, ούτε το νερό τον βρέχει, ούτε ο άνεμος τον ξεραίνει. Ακόμα κάνει πιο μεγάλη ανάλυση του τι είναι ο εαυτός. Δεν τον αγγίζουν τα φαινόμενα, δεν τον καταστρέφουν τα όπλα. Δηλαδή σαν να του λέει, βάρα του σαβέρτα, αυτόν τον εαυτό δεν τον σκοτώνεις, οπότε μην νοιάζεσαι για αυτόν. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που είναι το σωστό. Γιατί αυτός δεν κομματιάζεται, αυτός δεν καίγεται, αυτός δεν βρέχεται, αυτός δεν ξεραίνεται. Άφθαρτος, γεμίζοντας τα πάντα, αναλύωτος και μετακίνητος, αυτός είναι αιώνιος. Αυτόν ασύλληπτο, αυτόν ακατάληπτο, αυτόν αμετάτρεπτο τον αποκαλούν. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτόν ως τέτοιον, δεν σου αρμόζει να λυπάσαι. Και μέχρι εδώ λοιπόν του αναλύει τη φύση του άτμαν, τη φύση του εαυτού, που είμαστε, και η προσπάθεια του ανθρώπου και η προσπάθεια όλης της πνευματικής διδασκαλίας, όλης της πνευματικής ατραπού, δεν ξέρω, όλων των ατραπών, είναι να φτάσουν σε αυτή τη συνειδητοποίηση του ποιος είμαι. Και ο Κρίσνα λέει, είμαι αυτό, το οποίο δεν γεννιέται, δεν πεθαίνει, δεν κομματιάζεται, δεν καίγεται, δεν βρέχεται. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει ένα τέτοιο στίχο και να τον κάνει η μάντρα του και να τον σκέφτεται και ξανά και ξανά. Αλλά θα σταματήσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ουσιαστικά μέχρι εδώ ο Κρίσνα προσπαθεί να παρακινήσει τον Άρτζουνα να πολεμήσει με το επιχείρημα ότι μη φοβάσαι ότι θα τους σκοτώσεις, κανείς δεν γεννιέται, κανείς δεν πεθαίνει. Είμαστε ψυχές, δεν είμαστε σώματα. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα, το πιο βαθύ. Θα πάει σιγά σιγά σε επόμενα επιχειρήματα, πιο επιφανειακά, για να τον πιάσει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό και επειδή έτσι ήθελα να μείνουμε έτσι σε αυτή την έννοια του εαυτού, του άτμα, της ψυχής και ότι αυτή είναι η πραγματική μας φύση, δεν ήθελα να πάμε παρακάτω και να δούμε και τα άλλα επιχειρήματα σήμερα, αλλά να τα αφήσουμε για την άλλη φορά. Και θέλει κάποιος μάλλον πριν
ολοκληρώσω, να πει κάτι πάνω σε όλα αυτά, πάνω σε κάποια στίχο ή κάποια παρατήρηση. Μπορώ να κάνω εγώ μια παρατήρηση. Αμέ. Ναι, πρώτον ήθελα να πω σε κάτι που είπες πιο πριν, ότι ναι, ίσως ταιριάζει στην ελληνική νοοτροπία η απόδειξη, και δεν είναι και τυχαίο ίσως ότι θεωρούν την αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, σαν λίκνο του δυτικού τρόπου σκέψης, ξέρεις, του reasoning, της λογικής, όλα αυτά. Οπότε ναι, ίσως, σωστό είναι αυτό που το ανέφερες. Το άλλο που θέλω να πω είναι αυτό που αναφέρεις για τον... για τον εαυτό, αναφέρεις, που λέει στη Γκίτα για τον εαυτό. Είναι λίγο δύσκολο, χωρίς να το έχει δει κάποιος, να μιλάς για αυτό ή να το έχει εμπειρωθεί. Είναι σχεδόν σαν να μιλάς σε κάποιον τυφλό για το τι βλέπεις, ας πούμε, ή τι είναι ένα χρώμα. Δηλαδή είναι πολύ... Δηλαδή είναι δύσκολο χωρίς το βίωμα ή χωρίς κάποιο συγκεκριμένο βίωμα να το αντιληφθεί, θεωρώ, κάποιος. Αν και από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις και ίσως και το νου πρέπει να το πιάσει κάποιο. Αλλά ήθελα να το σχολιάσω λίγο, και γι' αυτό και εμένα πάντα σαν άνθρωπο με ενδιαφέρει πώς, ας πούμε, μπορείς να βρεις τρόπους για να τον οδηγήσεις τον άλλον στο να το ζήσει και να το βιώσει αυτό. Δηλαδή η δουλειά του κάνει, ας πούμε, ένας δάσκαλος. Αυτό πάντα μου φαίνονταν πάρα πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ναι, σωστή παρατήρηση. Κοίτα, πρώτα απ' όλα πρέπει να το ξέρει ο άλλος ότι αυτό υπάρχει. Άρα, γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέει ο Κρίσνα είναι αυτό. Μάθε ότι αυτή είναι η αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Μάθε ότι αυτό υπάρχει. Αν δεν το ξέρεις μέχρι τώρα, στο λέω σήμερα. Ώστε να ξέρει προς τα πού να βαδίσει ο άλλος για να το βιώσει. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι κάτι υπάρχει για να θες να το δεις και να το αποκτήσεις. Οπότε, μπορεί τώρα ο Άρτζουνα όλα αυτά να τα ακούει και με δυσπιστία ίσως, ή σαν κινέζικα πιθανόν, δεν ξέρω πώς τα ακούει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει πρώτα να τα ακούσει ότι υπάρχουν και μετά θα του δείξει ο Κρίσνα πώς να φτάσει και να τα βιώσει. Η Γκίτα δηλαδή στην πορεία της σου δείχνει το δρόμο, αλλά ξεκινάει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, νομίζω, ότι από την αρχή σου δείχνει το στόχο. Κοίτα που πρέπει να πας. Πρέπει να δεις ότι είσαι αυτό. Τώρα το λέμε γιατί το πιστεύουμε, θέλουμε να το πιστεύουμε. Δεν το έχουμε βιώσει ακόμα ή μπορεί να έχουμε κλάμψεις αυτού. Αλλά έχουμε την κατεύθυνση τουλάχιστον, μας την έδωσε από την αρχή. Πρέπει να πας προς τα εκεί και θα σου δείξω τους δρόμους, του λέει. Έλα, Σπύρο. Έχεις mute. Συγγνώμη, εμένα μου άρεσε πολύ που δεν τον είχα συγκρατήσει αυτό το στίχο. Και ιδιαίτερα έτσι πως το... Αν μπορείς να κάνεις ένα slide πίσω. Ναι. Ιδιαίτερα έτσι πως το έχεις αποδώσει εσύ ή όπου τέλος πάντων το βρήκες. Το 19. Που λέει εκείνος που νομίζει ότι είναι φωνιάς και εκείνος που νομίζει ότι φωνεύεται έχουν και οι δύο άγρια. Ούτε φωνεύει, ούτε φωνεύεται. Ο εαυτός. Γιατί στη λέξη φωνιάς και φωνεύεται μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα. Νικητής και ηττημένος, κερδισμένος και χαμένος. Κάποιος επιβλήθηκε σε κάποιον άλλον, βγήκε από πάνω ή υποτιμήθηκε ή εξεκτελίστηκε ή δεν υπάρχει... αυτός που οποιοδήποτε δίπολα και να βάλεις, τα οποία τα θεωρούμε μειωτικά ή προσβλητικά ή υποτιμητικά, οτιδήποτε, δεν μπορώ να πω μια λέξη που να τα συμπεριλαμβάνει όλα, είναι μια πλάνη. Και εντάξει, όπως είπες πολλές φορές, η Γκίτα, κάθε στίχος της περιέχει όλο της το νόημα. Αλλά σε μένα προσωπικά, στη δικιά μου ιδιοσυγκρασία, αυτός ο στίχος έκανε ένα κλικ. Και ήθελα να πω και κάτι για αυτό που είπε ο Εμίλιος, για
Είναι πολύ ωραία η παρομοίωση που έκανε. Ότι είναι σαν να προσπαθείς να πεις έναν τυφλό τι είναι το χρώμα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει, ας πούμε. Το καλό σε εμάς είναι ότι δεν ήμασταν πάντα τυφλοί. Όταν ήμασταν παιδάκια είδαμε χρώματα. Και όσο πιο κοντά πλησιάζεις στη γνώση, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω παρατηρήσει, είτε νοητικά είτε σπανιότερα πνευματικά και με εμπειρία, νιώθεις μια ζεστασιά. Και αυτό για μένα είναι η πηξίδα. Ότι φτάνοντας με οποιοδήποτε τρόπο πιο κοντά στη γνώση, είναι σαν να νιώθω κάτι πολύ, πολύ δικό μου, σαν κάτι πολύ που να με ζεσταίνει εσωτερικά. Πώς νιώθεις όταν θα μπεις στο σπίτι τη γιαγιά σου, ας πούμε, που έχεις να μπεις από παιδάκι και θα ανοίξεις το ψυγείο, ξέρω εγώ, της γιαγιά σου ή τον ντουλάπι. Θα νιώσεις μια ζεστασιά. Πολύ πιο πεζή παρομοίωση αυτή, αλλά... Όχι, καθόλου, πολύ ωραία. Αλλά είναι αυτό, νομίζω, η πηξίδα, η δικιά μου τουλάχιστον, για το ότι είσαι πιο κοντά στη γνώση. Νιώθεις και νιώθεις και τον εαυτό σου σε κάθε μικρό βηματάκι και πιο ελεύθερο. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και να σου ψιθυρίζει στο αυτί, α, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερος. Και όταν σου ψιθυρίζει πνευματικά αυτό το πράγμα, είναι υπέροχο. Θα ήθελα να πω. Πολύ ωραίο, Σπύρο. Ναι, αυτή η γνώριμη γνώση, μ' άρεσε που το πες, Εμίλια. Πήγα να πω πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και μικρός που διάβαζα, έψαχνα να δω τι συμβαίνει. Τι είναι πίσω από όλα αυτά που βλέπουμε. Και είχα ξεκινήσει με την Καινή Διαθήκη. Και διάβαζα κομμάτια που μίλαγε ο Χριστός και έλεγα ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι κάτι που σου μιλάει μέσα σου, που σου λέει αυτό είναι σωστό, έχει μια οικειότητα, είναι αυτό που λες και είναι μια ζεστασιά. Μ' άρεσε πολύ πως το θέσεις. Πιο περιγραφικά δεν νομίζω να μπορούσα να το σκεφτώ. Ωραία, θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι, να σχολιάσει. Γιώργος, Μάριος που δεν μιλήσανε. Όχι, όλα καλά. All right. Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι ο Μάριος. Βαγγέλη, ευχαριστούμε για την ομιλία σου. Γεια σου, Μάρια. Γεια σας. Χάρηκα και τους υπόλοιπους, τους ακούω. Ανθρώπους έτσι με πολύ ωραίο και ζεστό λόγο. Εγώ αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι αυτό που είπες κάποια στιγμή στην αρχή, Βαγγέλη, για τη βαϊράγγια. Δηλαδή να έχεις την ικανότητα και το φως κάθε στιγμή και σε διάφορες χρονικές περιόδους να μπορείς να επιλέγεις τι είναι το σωστό και τι είναι το ευχάριστο και τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Και εγώ προσωπικά το έχω συνεχώς έτσι σαν ένα mental note αυτό. Προσπαθώ να το επιτύχω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή, αλλά μπορούμε να το κάνουμε, νομίζω, αυτό. Είναι εύκολο. Αυτό. Μακάρι, μας εμψυχώνεις που το λες ότι είναι εύκολο. Εγώ δυσκολεύομαι, αλλά... νομίζω ότι στο βάθος του χρόνου υπάρχει πρόοδος και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να συγκριθούμε ο καθένας με τον άλλον, αλλά μόνο με τον εαυτό μας και μόνο με το χτεσινό εαυτό μας. Και γι' αυτό πολλές φορές ο Σουάμι λέει ότι γιατί έρχονται οι δάσκαλοι στη γη, ώστε αυτοί που κοιμούνται να ξυπνήσουν. Αυτοί που έχουν ξυπνήσει να ανασηκωθούν. Αυτοί που έχουν ανασηκωθεί να σταθούν όρθιοι.
αυτοί που, έχουν, που είναι όρθιοι να αρχίσουν να περπατάν, αυτοί που περπατάν να αρχίσουν να τρέχουν και αυτοί που τρέχουν να φτάσουν. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα, γιατί δείχνει ότι ο καθένας μας μπορεί να είναι σε διαφορετικό επίπεδο στο ταξίδι του, σε διαφορετικό στάδιο, αλλά για όλους αυτό που έχει σημασία είναι η πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν, ίσως, με το προηγούμενο στάδιο. Αυτό μόνο θέλω να πω από αυτό. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, θα κλείσω με μια μικρή, με κάτι σημειώσεις του τι μάθαμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Ότι ο δάσκαλος περιμένει μέχρι να είσαι έτοιμος να ακούσεις για να αρχίσεις να μιλά. Ότι πολλές φορές παραδεινόμαστε στο Θεό όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι το helplessness που λέγανε στα αγγλικά, που οδήγησε τον Άρτζουνα στο surrender, στην παράδοση. Και ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν είμαστε το σώμα, δεν είμαστε ο νους, είμαστε ο αμετάβλητος αιώνιος εαυτός. Και ό,τι άλλο επίθετο θέλετε μπορεί να βάλετε δίπλα από αυτά που είπε ο Κρίσνα. Δεν τον βρέχει η βροχή, δεν τον καίει η φωτιά, δεν τον σκοτώνουν τα όπλα. Αλλά το πιο σημαντικό, δεν γεννιέται, δεν πεθαίνει. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είσαι αυτό, πώς να φοβηθείς το θάνατο. Αφού όταν θα το βιώσεις, όταν θα το γνωρίζεις ότι είσαι αυτό, μπορούμε τώρα μόνο να το φανταζόμαστε. Τι μπορεί να επιθυμήσεις στον κόσμο. Τι μπορεί να σου λείψει. Τι μπορεί να φοβηθείς. Τι μπορεί να πιστέψεις ότι κάτι θα σου κάνουν κάποιοι. Τι μπορεί να σου κάνει κάποιος. Για να κλείσω, επειδή μου ήρθε τώρα αυτή η ιστορία. Ήταν, λέει, ο Μέγα Αλέξανδρος, ο οποίος έκανε την επιδρομή μέχρι την Ινδία και στην πορεία το στράτευμα, περνώντας από κάτι στενά στις ζούγκλες, βρήκε ένα γιόγκι ξαπλωμένο, ο οποίος ήταν... κοιμόταν, ξεκουραζόταν. Και του είπε αυτός που πήγαινε μπροστά από το στρατό, σήκω και κάνε στην άκρη, περνάει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ας πούμε, και προσκύνησέ τον. Και λέει, εγώ, λέει, να προσκυνήσω αυτόν. Λέει, εγώ μόνο το Θεό, λέει, προσκυνώ. Και τέλος πάντων, είδανε ότι αυτός δεν υποχωρούσε και είδανε ότι είχε μια ανδρεία και το είπαν στον Αλέξανδρο και του είπε ο Αλέξανδρος, πες του, θα του κόψω το κεφάλι αν δεν προσκυνήσει. Και ο Γιόγκη είπε, α, ευτυχώς, λέει, γιατί ήταν το μόνο που με βάραινε μέχρι τώρα σε αυτόν τον κόσμο και το μόνο που με κρατούσε δέσμιο είναι αυτό το σώμα. Κόψτε να ησυχάσω, του λέει. Και εκεί αυτή η αφοβία απέναντι στο θάνατο, ας πούμε, έκανε και τον Αλέξανδρο να το ξανασκεφτεί και να πει, κάτσε, αυτός για να είναι τόσο θαραλέος, είναι ο πρώτος που μέχρι στιγμής δεν τρέμει μπροστά μου. Κάτι ξέρει. Και λέγεται, έχει πει ο Σάι Μπαμπά, ότι ο Αλέξανδρος μαθήτευσε στην Ινδία. Πήγε σε γιόγκι και το τελευταίο διάστημα της ζωής του έκανε πνευματική άσκηση κοντά σε δασκάλους, όπου ίσως και φωτίστηκε ενδεχομένως. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι όταν πέθανε, λέει, στην επιστροφή του στη Βαβυλώνα, ζήτησε να τον θάψουν, ζήτησε πριν τον θάψουν να τον σαβανώσουν με τα χέρια έξω από το φέρετρο και να τον περιφέρουν στην πόλη για να δει όλη η πόλη ότι, παρόλο που κατέκτησα το μισό πλανήτη, τότε ίσως να μην ξέρω ότι είναι στρογγυλός ο πλανήτης, εν πάση ορίζει, παρόλο που κατέκτησα όλο το γνωστό κόσμο, δεν πήρα μαζί μου τίποτα. Δηλαδή, στο τέλος της ζωής του, ο Αλέξανδρος είχε τη σοφία να δείξει στον κόσμο ότι οι κατακτήσεις, οι υλικές, είναι παροδικές και δεν τις παίρνεις μαζί σου. Αυτή η μικρή
ανέκδοτο, το μικρό ανέκδοτο. Και θα κλείσω με μια προσευχή. Ασατόμα σατκαμάγια Κάμα σώμα τζότι γαμάγια Βρίτιόρμα αμριτάμ γαμάγια Ω σαντι σαν Σαντι. Οδήγησέ μας από την αναλήθεια στην αλήθεια, από το σκοτάδι στο φως και από το θάνατο στην αθανασία. Ωμ, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Τέλειο για κλείσιμο. Ωραία, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να, πότε να είναι η επόμενη φορά, να πούμε, για να δω. Η επόμενη Δευτέρα είναι 18. Θέλετε να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, μιας και μετά είναι γιορτές και μπορεί να είναι λίγο πιο ζόρικα. Ωραία. Εγώ είμαι διαθέσιμος. Ευχαριστώ. Σπύρο, και συμφωνείς? Ναι, και εγώ νομίζω θα είμαι εντάξει. Okay, εντάξει, και όποιος μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μετά βλέπω ότι πέφτει Δευτέρα και 25 και Πρώτη. Οπότε ναι, είναι Δευτέρες. Μπορεί να μην κάνουμε εκείνες τις μέρες. Θα έχω και ταξίδια, θα είμαι με τη μάνα μου, θα δούμε. Οπότε ας πούμε τώρα, για τις 18 καλύτερα. Και βλέπουμε μετά. Για τις γιορτές, μήπως το κάνουμε άλλη μέρα μόνο για τις γιορτές. Α, και αυτό παίζει, ναι, σωστά. Γιατί να είναι Δευτέρα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα και να δούμε μήπως ξανακάνουμε πριν ναι. Άλλη μέρα. Σωστά. Οκ. Οπότε ας πούμε τώρα την επόμενη και βλέπουμε. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Βάγγελε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Εμίλια. Καλό βράδυ σε όλους. Yeah.